Θα καλωσορίσουμε την κυρία Τίνα Κουζιάκη, υποψήφια Ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κυρία Κουζιάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Δημητσόπουλο. Τρεις-τέσσερις μέρες πριν την Κυριακή των εκλογών, κυρία Κουζιάκη, και το τελευταίο πράγμα που από ό,τι φαίνεται απασχολεί την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα είναι η Ευρώπη και οι εκλογές. Θα ήθελα το σχολείο σας. Εντάξει, έχουμε δει ειδικά τις τελευταίες μέρες που προσπαθούν να δημιουργήσουν και ένα κλίμα πόλωσης για να εγκλωβίσουν ακριβώς όλη αυτή τη δυσαρέσκεια που υπάρχει απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που εφάρμοσε και η σημερινή κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες. Προσπαθούν να οπλίσουν το λαό ότι οποιαδήποτε ψήφος που δεν θα πάει σε αυτούς θα είναι χαμένη ψήφος. Λες και πραγματικά καλούν το λαό να πάει στην κάλπη με κενό μνήμη και να ξεχάσει ότι από κοινού ψηφίσανε όλα αυτά τα μνημόνια, όλη αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, αυτό το αντιλαϊκό οπλοστάσιο, η οποία μας έχει φέρει μέχρι εδώ. Εμείς ξεκάθαρα και ιδιαίτερα σε έναν κόσμο που ακόμα σκέφτεται, δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει την Κυριακή, τον καλούμε να ψηφίσει αρετά ΚΚΕ, να ενισχύσει δηλαδή το ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο. Βέβαια, εμείς δίνουμε τη μάχη ενιαία και αρετά τον καλούμε να ψηφίσει και λαϊκή συσπήρωση, να γεμίσει δηλαδή κάτι με κόκκινα γαρίφαλα των υποψήφιων δημάρχων κομμουνιστών σε όλους τους δήμους και τις περιφέρειες σε ολόκληρη την Ελλάδα, γιατί νομίζουμε ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Και αν ένα κριτήριο πρέπει να έχει ο λαός για αυτές τις εκλογές, είναι να σκεφτεί την επόμενη μέρα ποιους χρειάζεται να έχει μαζί του όλο αυτόν τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Κυρία Κουζιάκη, ποια πιστεύετε ότι είναι η σημασία των ευρωεκλογών και τι νομίζετε ότι θα πρέπει να έχουν κατά νου οι Έλληνες πολίτες όταν θα βρεθούν μπροστά στην κάλπη να ψηφίσουν? Καταρχήν, το βασικό πράγμα που καλούμε στο λαό είναι να κάνει κριτήριο ψήφου όλη την πείρα που έχει αποκτήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια από την ίδια τη λαϊκή πολιτική, που μπορεί να έχει διαφορετικά χρώματα, διαφορετική χρειά, διαφορετικές δίθεν πολιτικές, είναι φιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές, δίθεν αριστερές κτλ. Αλλά όλα καταλήγουν, όλες αυτές οι πολιτικές καταλήγουν να βάζουν το λαό και την νεολαία απέναντι και να στηρίζουν την κερδοφορία των λίγων. Χρειάζεται, γιατί να ξέρετε και αυτοί μετράνε ακριβώς ποια είναι η στάση του λαού απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ενδιαφέροντα στοιχεία. Σε πρόσφατο ευρωβαρόμετρο που έγινε πάνω από το 70% του ελληνικού λαού δήλωσε ότι αμφισβητεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν τελικά είναι προς το δικό του συμφέρον, και προφανώς και αυτοί προσπαθούν να πάρουν τα μέτρα ακριβώς για άλλη μια φορά να προσπαθήσουν και να είναι στο χέρι μας να δούμε αν αυτό το καταφέρουν να στηρίξουν πάλι, να εγκλωβίσουν αν θέλετε το λαό σε μία από τα ίδια και προσπαθούν να εξοραίσουν αν θέλετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δίθεν τώρα θα πάρει καινούργιο προσανατολισμό, θα στηριχθεί στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας κτλ. Όλα αυτά τα παραμύθια λοιπόν που έχουμε αφήσει τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί το ΚΚΕ από τη στιγμή που όχι δεν είναι απλά κάθετο αντίθετο, αλλά επιδιώκει την κατάργηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει σε μια διαδικασία που επί της ουσίας στηρίζει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι ευρωεκλογές. Μα ακριβώς επειδή το ΚΚΕ ξέρει και ο ελληνικός λαός μπορεί να το βγάλει αυτό το συμπέρασμα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμός δεν στήθηκε, δεν άρχισε για να ζήσουν καλύτερα οι λαοί όπως διατρανόμενε για την ισότητα, την αλληλεγγύη και τη φιλία. Ακριβώς επειδή είναι ένας αντιλαϊκός θεσμός, αξίζει οι εργαζόμενοι, οι λαοί όλης της Ευρώπης να στείλουν μέσα ανθρώπους που παλεύουν, που είναι η δικιά τους η φωνή. Η φωνή των εργαζομένων, η φωνή που αν θέλετε, αν δεν υπήρχε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, πολλά από τα ζητήματα, πολλοί από τα αντιλαϊκά προγράμματα, ακόμα και τη συνθήκη του Μάστριχτ, θα είχαν περάσει νύχτα χωρίς να έχει ενημερωθεί κανένας εργαζόμενος για το τι τον περιμένει την επόμενη μέρα. Ακριβώς λοιπόν, για να μην πάμε μία από τα ίδια, να ψηφίσουμε αυτούς, να στείλουμε μήνυμα καταδίκης, να ψηφίσουμε ΚΚΕ και το ψηφοδέλτιό του για τις ευρωεκλογές, για να μπορέσει και ο λαός να βάλει φρένο και εμπόδια στη σημερινή αντιλαϊκή πολιτική, αλλά κυρίως να στείλει μήνυμα ελπίδας και μέσα στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, ότι ο λαός δυνατός, με οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα, μπορεί να βάλει φρένο και να ανοίξει επιτέλους το δικό του δρόμο τη σύγκρουση, τη ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών του αναγκών. Γι' αυτό αξίζει να έχουμε περισσότερους εκλεγμένους στο Ευρωκοινοβούλιο, που θα παλεύουν μαζί με το λαό να ανοίξει επιτέλους η προοπτική για την Ευρώπη των λαών και του σοσιαλισμού. Μάλιστα. Κυρία Κουζιάκη, κάτι τελευταίο που σας αφήσουμε.
Θα ήθελα την πρόβλεψή σας για το εκλογικό αποτέλεσμα και αν εκτιμάτε ότι αυτό το αποτέλεσμα πρόκειται να δώσει καθαρό στίγμα και για τις επικείμενες εθνικές εκλογές. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή και έτσι όπως ξεκίνησα, έτσι θα τελειώσω. Κάνουν μια προσπάθεια να απολώσουν κόσμο και να πούνε ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα είναι και το πρόκλημα για τις βουλευτικές. Γι' αυτό ακριβώς καλούν τον κόσμο να στηρίξουν αυτά τα κόμματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία λοιπόν λέει ότι θα είναι χαμένη ψήφος οποιαδήποτε ψήφος δεν πάει σε αυτούς. Εμείς ξεκάθαρα όμως λέμε ότι ο λαός θα είναι με ψηλά το κεφάλι αν την επόμενη μέρα των εκλογών το ποσοστό του ΚΚΕ των κομμουνιστών και στο Ευρωκοινοβούλιο, στους Δήμους και τις Περιφέρειες είναι πιο ψηλό. Από την τρίτη θέση παλεύουμε να πετάξουμε έξω τους χρυσαυγίτες υπόδικους ναζιστές, έτσι ώστε την επόμενη μέρα από καλύτερες θέσεις ο λαός να μπορεί να διεκδικήσει τις δικές τους ανάγκες. Και όλο αυτό το φάγωμα, αν θέλετε, δεν αφορά το λαό. Το καυγαδάκι δηλαδή μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων το έχουμε ξαναδεί. Και το 2009 το ΠΣΟΚ για να λύσει και καλά τα προβλήματα που δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία. Το 2015 όλοι καλά θυμόμαστε το τεχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ για να φύγει η Νέα Δημοκρατία κτλ. Κρύβουνε παρά το καυγαδάκι που έχουν στήσει και πάρα πολύ καλά ξέρουν, έχουν εμπειρία δηλαδή και αυτοί για να το κάνουν. Κρύβουνε την ουσιαστική σύμπλεξη που έχουν για να ψηφίζουν από κοινού αντιλαϊκά προγράμματα, ματωμένα πλεονάσματα που έχουν φαλυρίσει στο λόγιο την νεολαία μέχρι το 2060. Το λαό δεν τον αφορά ούτε να κάνει προβλέψεις, ούτε να στείνεται και να προσπαθεί να καταλάβει και να βγάλει άκρη μεταξύ των δύο κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Τον λαό τον αφορά η επόμενη μέρα, αν θα μπορέσει από καλύτερες θέσεις να δώσει τη μάχη, να συγκρουστεί στους χώρους δουλειάς, στους χώρους εκπαίδευσης, μόρφωσης, στην πόλη και στη γειτονιά, να σταθεί με το κεφάλι όρθιο και να παλέψει και τα κλεμμένα, αλλά όχι μόνο τα κλεμμένα που το έχουν πάρει όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά να παλέψει για τις σύγχρονες δυνατότητες που έχουμε τον 21ο αιώνα να ζήσουμε πραγματικά καλύτερα. Μάλιστα. Και αυτή την ελπίδα παλεύει το ΚΚΕ να ανοίξει ο δρόμος για την προοπτική. Κύριε Κουζιάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή τύχη την Κυριακή. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.